Σας καλωσορίζω στο τέταρτο διαδραστικό σχολείο, πάλι εδώ, στη νόμιμο μέρος της Πορταριάς. Όπως κάθε χρόνο, ένα ραντεβού. Νομίζω ότι πλέον έχουμε μάθει τι είναι το σχολείο. Ένα σχολείο που, όπως έχετε δει στο πρόγραμμα, έχει διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες, διαφορετικά στυλ δηλαδή εκπαίδευσης, ούτως ώστε να το εμπλουτίζουμε. Είναι τα φροντιστήρια, τα σεμινάρια, οι ομάδες εργασίες και τα χειρουργικά μυστικά. Μία θεματολογία όπου προσπαθούμε να διατηρούμε θέματα ύψους ενδιαφέροντος, όπως τα ογκολογικά, καρκίνος κύσης προστάτου, αλλά και να θίγουμε θέματα τα οποία δεν τα βλέπουμε τόσο συχνά για διαφορετικούς λόγους, όπως η παιδοουρολογία, η ουροδερματολογία, δερματικές παθήσεις που μας ενδιαφέρουν, γιατί τις συναντάμε στην καθημερινή μας πράξη, όπως επίσης και κάποια δύσκολα κομμάτια, όπως τα σύνδρομα επώδυνης ούρησης. Μοριοδότηση με 18 μόρια, μην ξεχνάτε την κάρτα σας. Όσοι δεν έχετε κάρτα, πλέον το πιστοποιητικό είναι το πιστοποιητικό που μας έστειλε η UEMS και η EBU, το οποίο για το λόγο ότι θα πρέπει να το σκανάρετε, να το στείλετε για να πάρετε τα credit σας. Έτσι πλέον λειτουργεί το σύστημα. Για όσους δεν έχουν την κάρτα που να την σκανάρουν μπαίνοντας και βγαίνοντας. Θα υπάρχει πάλι αξιολόγηση και υπάρχει και μία αξιολόγηση που πλέον ζητάει από οποιοδήποτε course παίρνει μόρια, που είναι του σχολείου. Είναι μία σελίδα που θα δείτε πάνω ότι έχει τα διακριτικά της EBU. Λοιπόν, σε αυτά έχουμε και τον κύριο Σοφρά, ο οποίος είναι ο γραμματέας του European Board of Urology εδώ. Και θα ούτως ή άλλως στη συνέχεια θα μας πει πώς βελτιώνεται κάθε χρόνο και πώς ελέγχεται κάπως το σύστημα της εκπαίδευσης. Θα μου επιτρέψετε 2-3 λόγια, δεν θα σας καθυστερήσω, 3-4 διαφάνειες, για μια πορεία που ξεκίνησε από το 1997 με το ΚΕΣΑΙ, εξελίχθηκε αυτό στη Μονάδα Μελέτης των Ουρολογικών Παθήσεων, με πολλές δράσεις, κάποιες από αυτές βλέπετε εδώ, όπως η ανοιχτή γραμμή, τα σχολεία που κάναμε, πάνω από 50 φροντιστήρια μέχρι σήμερα, τα 4 κέντρα, το ΚΕΣΑΙ της αναπαραγωγικής υγείας, του προστάτη, της εγκράτειας και της προαγωγής υγείας. Το τελευταίο δημιούργημα είναι το Εργαστήριο Βασικής Έρευνας με τους δύο βασικούς επιστήμονες πλέον που δουλεύουν στη ΜΟΠ. Μέχρι σήμερα αυτό είναι το ωραίο μιας προσπάθειας. 78 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά. Τι δουλειά? Να εκπαιδεύονται και να μπορούν να πληρώνονται για να επιβιώνουν. Και αυτό είναι το μοντέλο που ισχύει σε όλο τον κόσμο και κάποτε πρέπει να το πετύχουμε εμείς. Και εμείς εδώ πέρα, σε επίπεδο πανεπιστημίου. Που δυστυχώς δεν τα έχουμε καταφέρει. Εμείς γι' αυτό αισθανόμαστε περήφανοι, πραγματικά. Που μπορέσαμε να βοηθήσουμε πολύ κόσμο να πάρει διδακτορικά, να εκπαιδευτεί, να εξειδικευτεί και να πληρώνεται. Και βέβαια και να παράγουμε ένα έργο, το οποίο μπορεί να μην είναι το φοβερό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά πιστεύω είναι από τα πιο αξιόλογα σε επίπεδο δημοσιεύσεων. Έχουμε πλέον πάνω από 60 δημοσιεύσεις στο PubMed σε αυτή την πορεία. Ένας κύκλος όπου μαθαίναμε στη διαδικασία, εξελισσόμασταν. Ένας κύκλος ο οποίος έχει φτάσει να έχει μια δομή και σήμερα να έχουμε 16-17 άτομα. Και όπου προσπάθησα από την προσωπική μου τουλάχιστον μεριά να δώσω ό,τι μπορούσα. Πιστεύω ότι κατάφερα αρκετά πράγματα, πιστεύω ότι έκανα πάρα πολλά λάθη. Άλλα διορθώνονται, άλλα ξέρετε υπάρχουν και κάποια λάθη τα οποία δεν διορθώνονται. Τα κουβαλάς μαζί σου και τα κουβαλάς για πάντα. Απ' την άλλη μεριά, νομίζω ότι κάποιες διαδικασίες, όταν καθίσεις κάπου 15 χρόνια και δώσεις και δώσεις και δώσεις, μετά κάπου αδειάζεις. Θέλεις κάτι φρέσκο. Κάτι διαφορετικό. Και αυτές οι σκέψεις, τις οποίες έχω αρκετό καιρό, με έκανα να πάρω μία απόφαση. Έκανα να πάρω την απόφαση ότι ήρθε καιρός για μία ανανέωση από πλευράς ηγεσίας στη Μονάδα Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων. Οπότε, αλλά χωρίς να πειράξω. Θα μπορούσα να κρατήσω ένα κομμάτι. Μία πρόκληση για μένα ήταν να ξεκινήσω κάτι καινούριο από το τίποτα. Και αυτή, αν θέλετε, με έλκει να αρχίζω ξανά από το μηδέν. Όχι όμως ότι δεν θα συμπαρίσταμε. Αλλά όχι να έχω την ευθύνη της διοίκησης, αν θέλετε, και της οργάνωσης.
Λοιπόν, η θέση του μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι ο 15ος χρόνος. Μέχρι το επόμενο σχολείο θα γίνει η αλλαγή σιγά σιγά για να είναι σταθερά. Θα υπάρχει μια προκήρυξη για τη θέση την καινούρια του επιστημονικού υπεύθυνου της Μονάδας Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων με μια επιτροπή από το Πανεπιστήμιο. Μέσα από τις δυνατότητες που δίνει το Πανεπιστήμιο, πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ, αλλά ακριβώς γιατί θέλουμε τις διαδικασίες να είναι ανοιχτές και όχι να δίνουμε το χρήσμα. Θα είμαι πάντοτε και δίπλα, σαν ένα σύμβουλος, αλλά δεν θα υπογράφω εγώ, δεν θα έχω την τελική απόφαση. Γιατί πρέπει κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ήδη είναι 45, να ενεργοποιηθούν, να πάρουν την ευθύνη, πότε θα την πάρουν, όταν θα γίνουν 60. Και γιατί μια τέτοια διαδικασία, η οποία κάποιες φορές, ας πω μια λαϊκή έκφραση, γίνεται καπελωτική, δεν τους αφήνει να θύσουν. Και πρέπει. Λοιπόν, σε όλη αυτή την πορεία, ούτως ή άλλως, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα από τους δασκάλους μου. Μετά από τους μαθητές μου. Που σε μια διαδικασία γίνονται και αυτοί δάσκαλοι, μαθαίνεις από αυτούς. Και αρχίζουν και γίνονται και παίζονται οι ρόλοι, αλλάζουν. Από όλους τους συναδέλφους, είτε ουρολόγους, είτε στο Πανεπιστήμιο, είτε οπουδήποτε άλλο, από τους ασθενείς, με μια συμπαράσταση από το Πανεπιστήμιο, μέσα από τα γρανάζια που υπάρχουν μέσα στα Πανεπιστήμια και όλα τα κακό κείμενα, και τα ξέρουμε όλοι μας, και από φορείς που προσεγγίσαμε μέσα από τις κοινωνικές μας δράσεις, και προφανώς από όλους εσάς που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεσαι σε αυτές τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που κάνουμε. Από εκεί, ούτως ή άλλως, αυτή είναι και η πόλη έμπνευσης για μένα. Και τώρα 2-3 λόγια για το φρέσκο. Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι καινούργιο, το οποίο να καλύπτει κάποιες από τις ανάγκες και κάποια από τα project, να απελευθερωθεί λίγο ίσως από κάποια βαρύ, όπως είναι το σχολείο που θα, αν θέλετε, ας πούμε, θα το τρέξω, αλλά με μια διαφορετική διαδικασία του χρόνου. Θα είναι εντελώς διαφορετικό από φέτος. Έχω κάποιες σκέψεις, αλλά κάτι μικρό. Θέλω να είναι ένα πράγμα που να μπορεί να το τρέξουν δύο άνθρωποι. Αξιοποιώντας, ανάλογα με το project, πολύ όμως κόσμο. Αλλά να μην έχει, να έχει μια πάρα πολύ ευέλικτη δομή. Ήδη προκηρύσουμε το Eurotour το φετινό. Μπέστε στη σελίδα του www.imop.gr. 10 νέοι ουρολόγοι θα ξαναπάνε όπως πέρυσι να επισκεφθούν για μια εβδομάδα με όλα τα έξοδα καλυμμένα. Ήδη είναι στον αέρα. Η προκήρυξη και τρέχει. Μπέστε, δέστε, υποβάλλετε υποψηφιότητες. Έχουμε 5 πολύ καλά κέντρα. Ό,τι βλέπετε στο καινούριο project έχει στην αρχή το Euro. Είναι Euro School, Euro Tour, Euro Courses, είναι σαν brand name. Για να μπορούμε να αναγνωρίζονται οι ενέργειές μας. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάποια εκπαιδευτικά. Ακόμα ψάχνουμε τη μορφή. Δεν είμαστε έτοιμοι. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε υποτροφίες, οι οποίες θα χωριστούν σε επιτροφίες που θα είναι πιο ακαδημαϊκού χαρακτήρα, που θα έχουν για κάποιον που να κάνει διατριβή, και τις ξεχωρίζουμε πλέον και θα έχουμε τις εξειδίκευσεις για έναν άνθρωπο που θα θέλει να έρθει για ένα χρόνο να μάθει κάτι, να μάθει λαπαροσκόπηση, να μάθει, και να μάθει ουροδυναμική κτλ. Αλλά να μάθει. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι θεωρητικό, γι' αυτό και δεν χωράμε πολύ. Είναι ένας για να μπορεί να έχει hands-on training. Ένα project που αγαπώ πολύ γιατί το δουλεύουμε πάρα πολύ είναι το Eurofilm. Αύριο θα δείτε. Ήδη έχουμε τελειώσει τη φυσιοπαθολογία και την ακράτεια. Σε 3D animation η ουρολογία. Εκπαιδευτική για τους ασθενείς, το δουλεύουμε πολύ. Με μαρτυρίες πραγματικών ασθενών που τους βιντεοσκοπούμε, τους ενσωματώνουμε. Αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό για όλους τους ασθενείς σας, για την αίθουσα ίσως αναμονή σας, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ακροατήριο, ακόμα και για τους ειδικευόμενους, ακόμα και για τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Νομίζω ότι είναι μια όμορφη δουλειά, θα την κρίνετε. Ένα απόσπασμα θα παίξουμε αύριο από το πρώτο project που είναι τελειωμένα. Και εμείς εξακολουθούμε. Είναι ένα project διετές. Για φέτος θα τελειώσουμε αυτές τις 4 παθήσεις. Το 12, όπως ήδη προείπα, θα είναι διαφορετικό. Θέλουμε να είναι διαφορετικό. Πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο ηλεκτρονικό σχολείο. Δουλεύουμε γι' αυτό, έχουμε πολλές ιδέες. Ακόμα είμαστε στις σκέψεις, θα δούμε τι θα λειτουργήσει. Αλλά δίνουμε μια υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουμε για του χρόνου. Να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από φέτος. Δουλεύουμε για να φτιάξουμε το επόμενο βήμα. Εξελίσσεται η εκπαίδευση. Ήδη ένα ωραίο πρώτο δείγμα θα σας δώσει
πώς η πληροφορική, ο κ. Μπαμίδης, που είναι επίκουρος καθηγητής Θεσσαλονίκη, με γνωστικό αντικείμενο πληροφορική στην ιατρική εκπαίδευση, και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, έχει προσφερθεί να μας στηρίξει για να περάσουμε στον καινούριο τρόπο που είναι η ηλεκτρονική εκπαίδευση. Τα ταξίδια θα τελειώσουν, θα μειώνονται, ο χρόνος μας θα είναι πιο πιεσμένος, να μπορεί ο καθένας να καθίσει στον υπολογιστή του όταν έχει χρόνο και να μάθει. Αυτό κάνουμε. Στείλουμε μια μεγάλη πλατφόρμα, θα μας τα πει σε λίγο. Και βέβαια δεν γίνεται τίποτα χωρίς τη δικτύωση. Είμαστε στο Facebook, εδώ και δύο μέρες είμαστε και στο Twitter. Συνδεόμαστε με το European Urology και άλλους οργανισμούς να τα μαθαίνετε όλα από εκεί. Σκοπός είναι να μην έχετε να πάτε σε 10 σελίδες, αλλά πηγαίνετε σε αυτή την πλατφόρμα και να τα βλέπετε όλα. Ηλεγμένα, με κάποιο σχόλιο ίσως αργότερα, θα εξελιχθεί. Πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου αυτή η πλατφόρμα θα είναι η πλατφόρμα επικοινωνίας, γιατί μέσα από εκεί πέρα θα δείτε και θα ακούσετε, θα κάνουμε και κάποια δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ μας. Με αυτά τα λίγα λόγια για τις προκλήσεις του μέλλοντος, γιατί πάντοτε ένα σχολείο προσβλέπει στο μέλλον, ξεκινάμε και φέτος αυτή την προσπάθεια.